να πούμε ότι ο καιρός παραμένει έτσι σε κατά κάποιο τρόπο ανοιξιάτικο μοτίβο. Βλέπουμε ότι η ηλιοφάνεια και σήμερα θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, θα κάνει και σχετική ζέστη, θα λέγαμε, στα πιο νότια τμήματα. Θα βλέπουμε θερμοκρασίες αργά το μεσημέρι κοντά στους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε σαφώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα και έτσι φαίνεται ότι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες, τουλάχιστον θερμοκρασιακά. Μιας και αναμένουμε, όπως πολύ σωστά τονίσατε, κάποια έτσι φαινόμενα, δηλαδή κάποιες βροχές να μας απασχολούν από την Κυριακή παραμονή της πρωτοχρονιάς και οι οποίες βροχές θα κρατήσουν μέχρι και την Τρίτη της άλλης εβδομάδας. Δηλαδή φαίνεται ότι οι πρώτες ημέρες του νέου έτους θα χαρακτηρίζονται από αυτόν τον άστατο καιρό, όχι όμως σε όλη την Ελλάδα, παρά σε περιοχές που βλέπουν προς το Ιόνιο, προς την περιοχή του Νότιου Αιγαίου αλλά και προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σχηματίζοντας αυτό που πολύ σωστά τονίσατε, το γράμμα π, αναποδογυρισμένο όμως κατά κάποιο τρόπο ανεστραμμένο γράμμα π της ελληνικής αλφαβήτου, μιας και επηρεάζονται περιοχές που βρίσκονται προς το Ιόνιο, προς την περιοχή της Κρήτης θα συναντήσουμε και εκεί λίγες βροχές, αλλά και προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι υπόλοιπες περιοχές δεν φαίνεται να απασχολούνται ιδιαίτερα από αυτά τα φαινόμενα. Θα έχουμε βέβαια κατά διαστήματα κάποιες έτσι συνεχείες που θα αναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται ο καιρός γενικά να προβληματίζει στις περισσότερες έτσι περιοχές της χώρας μας, με εξαίρεση τα πιο δυτικά, νότια και ανατολικά τμήματα που θα συναντήσουμε αυτές τις βροχές και πιθανόν τις λίγες καταιγίδες εκεί παραμονή πρωτοχρονιάς και μέχρι περίπου και την Τρίτη, δηλαδή 1 με 2 Ιανουαρίου, όπου φαίνεται να ολοκληρώνει τη δράση του και αυτή η μεταβολή, τη δράση της και αυτή η μεταβολή. Καλά, η βροχή και τα ήπια φαινόμενα είναι ούτε καλύτερο, έτσι, όπου πέσει, γιατί ούτε προβλήματα θα δημιουργήσει, αλλά και από την άλλη το έχει ανάγκη η γη, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Ήπιες λοιπόν βροχές, ήπια τέτοια φαινόμενα. Τώρα τα πρωινά, πολλές φορές διαπιστώνω ότι υπάρχει και πολύ αυξημένη υγρασία, όπως επίσης και αρκετό κρύο. Εξαιτίας αυτής της αλλαγής ή της θερμοκρασιακής αλλαγής ή των υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή, αυτό το φαινόμενο το πρωινό, όπως επίσης και η χαμηλή ορατότητα. Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Άρα λοιπόν τη νύχτα πέφτει σαφώς η θερμοκρασία, αφού δεν έχουμε την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, και επειδή γενικά επικρατεί και έτσι ένα γενικά θα λέγαμε ήπιο πεδίο ανέμων, δεν προβληματίζουν οι άνεμοι, δεν ξεπερνούν τα 4 τοπικά και τα 5 υποφόρους στα περισσότερα έτσι γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Αυτό ευνοεί και το σχηματισμό ομιχλών, δηλαδή στο να έχουμε αυξημένη υγρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί, που πολλές φορές σχηματίζεται έτσι και η ομίχλη, ιδιαίτερα μέσα στο Ιούνιο αλλά και προς τα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου μας. Είναι μια κατάσταση η οποία βέβαια οφείλεται σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί στη χώρα μας εδώ και αρκετές ημέρες. Δεν επηρεαζόμαστε από αξιόλογες κακοκαιρίες, από αξιόλογα βαρομετρικά χαμηλά, με αποτέλεσμα και οι ήπιοι άνεμοι αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται αργά το μεσημέρι να οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με αυξημένη υγρασία αλλά και τοπικές ομίχλες. Κύριε Μαρουσάκη, κρατάω. Ηλιοφάνεια 20 βαθμοί Κελσίου, ήπια χαρακτηριστικά κατά τόπους βροχών, μέχρι και την Τρίτη. Πραγματική βροχή, πραγματικό κρύο, χιόνι, όπως θέλουμε, αναμένουμε, έχουμε προβλήματα με τα φράγματα. Φαίνεται από τα στοιχεία τα οποία εσείς μελετάτε, επεξεργάζεστε, να έρχονται μετά την πρωτοχρονιά. Η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα θα το περιμένουμε ακόμη ένα διάστημα. Δεν φαίνεται δηλαδή άμεσα να χειμωνιάζει, με την έννοια να πέφτει σημαντικά θερμοκρασία, να βλέπουμε τα χιόνια τουλάχιστον στα βουνά μας και τις πολλές βροχές. Φαίνεται ότι κάποια έτσι μια πιο ουσιαστική αλλαγή του καιρού θα τη δούμε από τα μέσα περίπου Ιανουαρίου και μετά. Εκεί δείχνει να αλλάζει τουλάχιστον η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Δεν είναι κάτι αρκετά μακρινό και θα πρέπει να το παρατηρήσουμε, να το προβλέψουμε όταν πλησιάσει λίγο η χρονική έτσι αυτή διάρκεια, να πλησιάσει δηλαδή πιο πολύ σε αυτό το χρονικό σημείο. Από εκεί και μετά όμως δείχνει εκεί κοντά στα Θεοφάνεια και προς του Αγιανιού να έχουμε μια έτσι αλλαγή του καιρού, με πρόσφερες πάλι βροχές, να πάμε δηλαδή σε πιο φθινοπορεινό καιρικό μοτίβο, χωρίς όμως η θερμοκρασία να υποχωρεί αξιόλογα. Δεν φαίνεται δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την 15 Ιανουαρίου να έχουμε αξιόλογα κρύα για τη χώρα μας. Μάλιστα. Το ότι μιλάμε για φθινοπορεινό μοτίβο στον πρώτο μήνο του χειμώνα, πάμε στο δεύτερο μήνο του χειμώνα και εμείς είμαστε ακόμα εδώ, καταλαβαίνετε ότι όχι απλά προβληματίζει, μας ξενίζει τελείως ή μας ξενερώνει τελείως ή δείχνει τι έχουμε κάνει, κύριε Μαρουσάκη. Πράγματι, ο καιρός δείχνει να είναι εκτός εποχής.
Αυτό δείχνουν και οι μελέτες από τα κλιματολογικά στοιχεία που πήραμε πριν από λίγο χρονικό διάστημα, ότι και πάλι κειμενόμαστε σε πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα, και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά πολλές περιοχές της Κυριάς Υπήρου, ιδιαίτερα προς τα νότια τμήματα, για περιοχές που βρέχονται από τη θάλασσα της Μεσογείου, δείχνει και το φθινόπωρο αλλά και η έναρξη του χειμώνα να είναι πάνω από τα φυσιολογικά θερμοκρασιακά έτσι επίπεδα. Ας ελπίσουμε να αλλάξει αυτή η όλη κατάσταση, καθώς θα πλησιάζουμε προς τα μέσα Ιανουαρίου, όπου πλέον μπαίνουμε και πραγματικά στο βαθύ χειμώνα, όπως λέμε, τουλάχιστον ημερολογιακά, να δούμε και τον καιρό να εναρμονίζεται επιτέλους με το ημερολόγιο.